κατοχυρώθηκε και στις 16 Ενάτου συμβασιοποιήθηκε. Η προμήθεια σφαλτομείγματος 300.000 ευρώ. Στις 28 Ενάτου κατοχυρώθηκε και στις 10 Δεκάτου συμβασιοποιήθηκε η προμήθεια ασφάλτου 80.000 ευρώ. Στις 3 Ενδεκάτου συμβασιοποιήθηκε η διάνοιξη ασφαλτοστρώσεων οδών περιοχής Αγίου Νεκταρίου 182.000 ευρώ. Στις 3 Ενδεκάτου συμβασιοποιήθηκε η συντήρηση αγροτικών οδών με 364.000 ευρώ. Στις 22 Ενδεκάτου συμβασιοποιήθηκε το έργο των διανύξεων ασφαλτοστρώσεων οδών περιοχής Παραδεισίου 85.000 ευρώ. Στις 29 Ενδεκάτου συμβασιοποιήθηκαν οι διανύξεις οδών σε κάποια οικοδομικά τετράγωνα 472.000 ευρώ. Στις 30 Ενδεκάτου συμβασιοποιήθηκε το έργο συντήρησης παραπλεύρων οδών στα οδούς Μπουμπουρίνας 682.000 ευρώ. Στις 27 Δεκάτου συμβασιοποιήθηκε το έργο της συντήρησης του παλαιού σταδίου με το ποσό των 472.000 ευρώ. Και στις 28 Δεκάτου συμβασιοποιήθηκε η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με το ποσό των 175.932.000 ευρώ σε ΦΠΑ. Όλα αυτά είναι σε ΦΠΑ. Στον Δήμο, αυτά είναι στο Δήμο Κο. Στο Δήμο Δικαίου, στις 18 Ενδεκάτου συμβασιοποιήθηκαν νέες διανύξεις οδών και ανακατασκευή εσωτερικών οδών οικισμού Πηλίου στο ποσό των 429.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Στις 15 Δεκάτου συμβασιοποιήθηκε το έργο διάνοιξη οδών στο σχέδιο πόλης Λιπαρίου με το ποσό των 670.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Και στις 21 Δεκάτου 2010 συμβασιοποιήθηκε το έργο ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών με το ποσό των 697.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Στις 18 επίσης Δεκάτου συμβασιοποιήθηκε το έργο ανακατασκευή εσωτερικών οδών Ζιάς με το ποσό των 600. Ο προϋπολογισμός του έργου, δεν έχω την έκθεση που έδωσε, το προϋπολογισμός του ήταν 691.000 συν ΦΠΑ. Δηλαδή ήταν έργα εύκολης μελέτης και αφορούν κυρίως οδοποιίες. Αυτά ακυρώνονται τώρα? Είμαστε στη φάση του διαλόγου και της συζήτησης. Περιμένουμε την γνωμοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για να μας πει αν όντως υπάρχει πρόβλημα, επειδή η κατοκύρωση κυρίως από τη Δημαρχιακή Επιτροπή έγινε μέσα στα περιθώρια που προβλέπει ο νόμος, ότι απαγορεύονται οι συμβάσεις από τα μονοπρόσωπα ή τα συλλογικά όργανα του Δήμου, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε δεύτερο κύκλο. Υπάρχουν ερωτήσεις? Κύριε Δήμαρχε, είστε έμπειρος πολιτικός και πάρα πολύ ικανός στη διαχείριση στα κοινά.
Θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση, αν μπορείτε να μου πείτε, τι έχετε στο νου σας, από πού θα αντλήσετε κάποια οικονομική βοήθεια. Επειδή, όπως είπατε, η χώρα μας περνάει δύσκολη οικονομική κατάσταση. Από τα κυβερνητικά κονδύλια δεν το φαντάζουν, από τα ευρωπαϊκά ίσως. Και επίσης μας άγγιξε προσωπικά, σαν ανθρώπους, κάτι που σημειώσατε εδώ. Για μένα προσωπικά κλείνει μια περίοδος 2 μηνών που ποτέ δεν θα ήθελα να ξαναζήσω. Τι ήταν αυτό που σας στεναχώρησε περισσότερο? Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αντιμετώπισα μια διοικητική μηχανή και ένα ανθρώπινο στελεχειακό δυναμικό του Δήμου που στην ουσία ήταν ευνουχισμένο από πρωτοβουλίες και δράσεις. Τα πάντα κατευθύνονται από τις αποφάσεις και τις απόψεις των πολιτικών και των αιρετών εκπροσώπων. Το δε ανθρώπινο δυναμικό στην ουσία ήταν απλά για να διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις. Ξέρω ότι απαιτείται πάρα πολύ δουλειά. Γνωρίζω ότι πρέπει να μεταφέρω την εμπιστοσύνη προς αυτούς και να τους δώσω να κατανοήσουν και να καταλάβουν ότι είναι ελεύθεροι άνθρωποι και ότι μπορούν και οφείλουν να αποδώσουν πολύ περισσότερα στην κοινωνία και στο Δήμο μας. Και αυτό θα κάνουμε. Δεν επηρεάζουν πάρα πολύ τα οικονομικά μεγέθη. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι εάν η κοινωνία μας είναι ενωμένη και συμμέτοχη στους στόχους που θα θέσουμε από κοινού, τότε μπορούν να γίνουν θαύματα. Προσωπικά στηρίζουμε στις δικές μας δυνάμεις και στην τοπική κοινωνία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που προσφέρουν σε εμάς για να προσελκύσουμε έργα και μελέτες που προσφέρονται είτε από τα εθνικά προγράμματα είτε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος της Κόβεβαιός από υποδομές δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο έχουν οι πρώην 2 Δήμοι. Το Δήμος Ηρακλειδών πρώην και Δικαίου. Βεβαίως υπάρχει μια ανησυχία από τους πολίτες και αιρετούς και μη όσον αφορά στο βιολογικό της Καρδάμενας. Υπάρχει ανησυχία του ότι κινδυνεύουν ενδεχομένως να χαθούν τα 11 εκατομμύρια τα οποία προϋπολογίζονταν για το συγκεκριμένο έργο. Δώστε μας τι ακριβώς συμβαίνει μια εικόνα. Και ένα δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει και με το βιολογικό της κεφάλου, που και εκεί είναι τεράστιο το πρόβλημα και αφορά πλέον σε θέματα δημόσιας υγείας. Είναι σε εξέλιξη κάποιες εξετάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα νερού, το οποίο είναι ακατάλληλο. Όμως υπάρχει πρόθεση για άμεση παρέμβαση για δημιουργία ενός τοπικού βιολογικού σταθμού για να αντιμετωπιστούν από εδώ και πέρα οι ανάγκες και τα λίμματα να μην οδεύουν προς την θάλασσα και πέρα από το πρόβλημα το αισθητικό που είναι κυρίως πρόβλημα υγείας. Είναι γνωστό ότι από τις πρώτες προτεραιότητές μας ήταν η αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων της ίδρυσης στην περιοχή της Καρδάμενας, της Αντιμάχης και της Κεφάλου. Εδώ και περίπου 1 μήνα εργάζονται οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΚ ακατάπαυστα, προσπαθώντας αφενός να εντοπίσουν υπόγεια ύδατα προς εκμετάλλευση, ώστε να εμπλουτίσουν τα υφιστάμενα και αφετέρου να επιλύσουν τα δίχτυα ύδρευσης, που και αυτά παίζουν ρόλο στην διόμβωση των προβλημάτων που σχετίζεται με την ύπαρξη στοιχείων αλάτων, είτε θείου, είτε μαγνησίου, είτε αρσενικού κλπ. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα αυτά τα 2 προβλήματα, κυρίως στην Κέφαλο και στην Αντιμάχεια, θα επιληθούν, παρόλο που πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η υδροδότηση αυτών των 3 περιοχών εξ αρχής και με σύγχρονα μέσα.
γιατί και τα δίκτυα είναι αρκετά αποπαλαιωμένα. Το θέμα του βιολογικού της Καρδάμινας και η λειτουργία του, όπως και το θέμα των υπόλοιπων αποκοινωνιστικών δικτύων και βιολογικών που βρίσκονται σε εξέλιξη, του αντιμετωπίζουμε, του δικαίου, αλλά και τις μελέτες που σχετίζονται με τα αποκοινωνιστικά δίκτυα της αντιμάχης και της κεφάλου, τα αντιμετωπίζουμε, τα μελετούμε και πολύ σύντομα θα έχουμε μία συνάντηση με το Υπουργείο Υποδομών, όπως και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με σκοπό να τους τεκμηριώσουμε την πρότασή μας που αφορά είτε την κατασκευή των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε την σύνταξη των μελετών με τις δικές μας δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα και με βάση αυτή τη συζήτηση θα αποφασίσουμε τι είναι το ωφελημότερο. Πάντως αυτό το πρόβλημα που αφορά την ίδρυψη και την αποχέτευση είναι στις πρώτες προτεραιότητες μας και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και εδώ. Που σημαίνει ότι θα μπείτε σε διαδικασία να λύσετε τη συμβάση με τους εργολάβους ή ενδεχομένως και τις δικαστικές περιπέτειες. Δεν υπάρχουν εργολάβοι ακόμα. Στο Δήμο Δικαίου. Όχι, δεν υπάρχουν. Έχει υπογραφεί η σύμβαση. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν εργολάβοι στο έργο της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Δικαίου. Έχει γίνει έτσι για την ένταξη σε προγράμματα. Δεν έχει γίνει η δημοπράτηση του έργου. Και επίσης η δημοπράτηση του έργου των αποχετευτικών δικτύων της Καρδάμινας βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχουν κατοκυρωθεί οι διαγωνισμοί. Άρα εσείς περιμένετε να αναλάβει τις εργολαβίες αυτές ο Δήμος και να προχωρήσει. Αυτή θα είναι η πρότασή μας. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, αυτά τα συμβασιοποιημένα έργα που είπατε, οδοποιίες, διανοίξεις κτλ., που μπορεί εσείς να τα βλέπετε αρνητικά με την έννοια ότι, ότι δεσμευτήκατε. Από την άλλη, όμως, οι πολίτες περιμένουν να γίνουν κάποια έργα. Δηλαδή, σωστό, αναγκαίουν αυτά. Σωστό. Και η ΖΙΑ, ας πούμε, περιμένουν την εσωτερική κατάσταση. Η ΖΙΑ τελειώνει. Απροχώρηση έργο, δηλαδή. Βέβαια, προχώρηση. Τα υπόλοιπα τι θα γίνουν, θα μείνουν στον Κοιτάξτε, αέρα. Οι πολίτες πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν. Ναι. Και μεταξύ των πολιτών πρέπει να αποφασίσουν και οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή. Δεν μπορεί να έχουμε και το σκύλο φορτάτο και την πίτα γέρια. Οι στόχοι μας είναι απόλυτοι και ξεκάθαροι. Στηρίζουμε τις οικογενειακές επιχειρήσεις, θα το λέω και θα το ξαναλέω πάντα, μέχρι όλου το καταλάβουμε. Και την ανεργία των νέων επιστημόνων. Οι προσανατολισμοί μας και τα χρήματά μας θα πάνε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Ό,τι χρήματα περισσεύουν. Χωρίς την οικονομική αναθέρμανση και ανάπτυξη και χωρίς την εργασία των ανέργων μας, δεν μπορούμε να συζητάμε ούτε για ποδηλατόδρομους, ούτε για δρόμους, ούτε και για οτιδήποτε άλλο. Και ο τουρισμός. Είμαστε απόλυτοι και ξεκάθαροι. Ο τουρισμός δεν ξέρω ποιους ωφελεί. Εκείνο που βλέπω και το βλέπετε εσείς είναι ότι κλείνουν συνεχώς τα μικρά ξενοδοχεία, κλείνουν τα ανοικιαζόμενα διαμερίσματα, υποφέρουν τα εστιατόρια, υποφέρουν οι επιχειρήσεις. Μπορούμε να στρέψουμε τον τουρισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Οφείλουμε να το κάνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να επιλέξουμε και θα επιλέξουμε ξεκάθαρα μέσα στον Μάρτιο τι θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε απόλυτοι, ξεκάθαροι. Ναι, ωραίες είναι οι οδοποιίες. Μπορούμε να τα ξοδεύουμε εύκολα. Ωραίο είναι να κάνουμε τις μελέτες και να τα δημοποιούμε γρήγορα. Δεν χρειάζονται και καλές μελέτες και ωραίες μελέτες. Κάπου πρέπει να σταματήσουμε. Θα κάνουμε το μόλο των πουλιαζεροποιών. Να δούμε τα ποιτία θα επιλέξουμε. Πέστε ότι περισσεύουν 15 εκατομμύρια. Πού θα το πάμε. Σε οδοποιίες. Μάλιστα. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε εδώ, το Ασκληπείο παραδείγματος χάρη είναι μια αναγκαιότητα ο δρόμος, είναι ο καθρέφτης του νησιού. Δεν πρέπει να δαπανηθούν κάποια χρήματα για μια οδοστρωσία αξιοπρεπή πριν από την έναρξη τουριστικής περίοδου, κύριε Δήμαρχε. Δεν διαφωνούμε σε αυτά. Μιλάμε για κάποια άμεσα ζητήματα που πρέπει να μπουν. Τι άποψη υπάρχει από τη Δημοτική Αρχή, όπως και είσοδος της πόλης που έχει γίνει ο καταβλητισμός, ο προσωρινός των συμπατριωτών μας, τον Αρχηγάρο. Τόσο ξεκάθαρος που είμαι, δεν νομίζω ότι γίνεται να εξηγώ. Θα πούμε στο συνέδριο και στις 15 Μαρτίου τι έχουμε
οι πολίτες για πρώτη φορά θα μάθουν ποιος είναι ο Δήμος τους. Και οι πολίτες ας επιλέξουν. Δεν μπορεί να τα θέτουμε όλα και να λέμε ότι θα τα φτιάξουμε όλα. Όταν θα βγάλουμε πρόγραμμα μεσοπρόθεσμο της τριετίας και όταν θα βγάλουμε πρόγραμμα ετήσιο, θα είμαστε απόλυτοι και ξεκάθαροι. Έχουμε αυτά τα λεφτά, αγωνιζόμαστε να πάρουμε και αυτά τα λεφτά και τα ιεραρχούμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και εκεί να απαντήσουν όλοι. Γιατί καλό είναι να λέμε και το ένα και το δεύτερο και το τρίτο και το δέκατο και στο τέλος βλέπετε. 8 εκατομμύρια ήταν οι δαπάνες των τριών δήμων για μελέτες και για έργα τον προηγούμενο χρόνο. Να πούμε ότι με μια καλή διαχείριση θα πάνε στα 10, στα 12. Να το πούμε. Πού θα τα τοποθετήσουμε. Λοιπόν, προκαλέσατε και τους δημοσιογράφους να έχουν άποψη και τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά η άποψη είναι ότι πάντα κοιτάς το ανθρώπινο δυναμικό όπως κάνεις στο σπίτι σου, στην οικογένεια και μετά κοιτάς αν θα πάρεις πλάσμα τηλεόραση. Δεν είναι, το λέω έτσι, αν θα κάνεις, θα βάλεις πολύ ελαίος. Λοιπόν, συγκεκριμένα ερωτήματα, δεν πιστεύω να κάνουμε άλλο κύκλο, γι' αυτό θέλω κάποια απάντηση. Συναντηθήκατε με πάρα πολλές παραγωγικές τάξεις. Αν συμφωνούν σε γενικό επίπεδο, στο γενικό πλαίσιο, με αυτή την κατεύθυνση που δίνετε την πολιτική, εσείς το ένα ερώτημα. Δεύτερο, θα μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου για να κλείσει ψαλίδα των ανελαστικών δαπανών, γιατί πάντα αυτά είναι τεράστια. Και θέλω, επιγραμματικά, τι θα κάνετε με τους τσιγκάνους, σημειώστε σας παρακαλώ πολύ. Ποια είναι η εξέλιξη με το αιωλικό πάρκο. Με τον κύριο Χατζικαλίμνου υπάρχει μία κόντρα, είπε ότι τον επισκεφθήκατε και πήγατε να κάνετε δεύτερη μελέτη για τους μόλους στο Τιγκάκι και εκεί. Πότε η κατάργηση... Ωραία. Αυτά επιλεκτικά, θα μου τα απαντήσετε... Πότε η μονοδρόμηση, η διπλοδρόμηση, η κατάργηση της μονοδρόμησης του λιμανιού. Α, οκ, για το άγαλμα ρωτήστε. Λοιπόν, και ένα πολύ σοβαρό, με το άγαλμα τι θα κάνετε, έμαθα ότι θέλετε και άλλα χρήματα. Και το άφησα το σοβαρότερο τελευταίο. Αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, βιάζεται το Ζηνί. Άνοιξε δρόμο στα ριζά του βουνού για να γίνει, όχι καρνάγιο, όπως μας διαβέβαιωσαν οι ψαράδες ο κύριος Παπαντονίου, για να γίνει ένα πάρκινγκ, ένα λευτικό καταφύγιο. Σε νησί, η συνέντευξη είναι Τετάρτη θα βγει και οι φωτογραφίες. Είναι δυνατόν, Δήμαρχε, σε ένα νησί να γίνεται πάρκινγκ σκαφών στο βουνό. Και μάλιστα χωρίς άδειες, γιατί έπρεπε να γίνει γρήγορα. Χωρίς καμία άδεια, ούτε περιβαλλοντική, ούτε από τις αρχές. Δεν έχετε. Θα σας δώσω. Κοιτάξτε, έχετε μία μεγάλη εμπειρία στα θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις των επαγγελματικών μας φορέων και των σωματείων. Η προσπάθεια που καταβάλουμε είναι να τους ενεργοποιήσουμε ώστε να συμμετάσχουν στις πρωτοβουλίες και τις αναπτυξιακές δράσεις του Δήμου. Θεωρούμε ότι χωρίς αυτούς η όποια απόφαση είναι γράμμα κενό. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχουμε προϊστορία στην ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμεών μας. Έχουμε λοιπόν μια ευθύνη να καταστήσουμε ενεργά τα σωματεία μας, όχι μόνο στη συμμετοχή τους σε δράσεις που τους αφορούν, αλλά στο σύνολο της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού μας. Δεν σας κρύβω ότι ο δρόμος είναι μακρύς και ότι η συμμετοχή τους εξαρτάται μόνο από εμάς.